με αυτόν τον τρόπο. Τα μάτια μας είναι στο κέντρο και την ίδια στιγμή που ελέγχουν και τις τέσσερις γωνιές του βιβλίου. Βλέπετε ότι υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός και προσπαθώ εσωτερικά να μην αφήσω την προσοχή μου να πάει δεξιά ή αριστερά. Είμαι εστιασμένος σε εκείνο το οποίο διαβάζω. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η διαδικασία, ακόμα και για ένα βιβλίο, είναι περίπου 2 δευτερόλεπτα, 1 με 2 δευτερόλεπτα κάθε 2 σελίδες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όλο το βιβλίο, 200-300 σελίδες, μπορεί σε διάστημα 2 λεπτών να το έχω φωτοαναγνώσει. Η καλή ερώτηση τώρα τι είναι. Μήπως τώρα μπορώ να πω ότι μπορώ να το ανακαλέσω? Σε καμία περίπτωση. Απλώς εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι όλο το υλικό είναι μέσα και δεν είναι μέσα στο μυαλό μας σαν εικόνα, είναι σαν έννοιες πλέον. Τώρα, αμέσως μετά που το έχω φωτοαναγνώσει και δηλώνω, επαναλαμβάνω τους σκοπούς μου και δηλώνω επίσης και την θέλησή μου να αφήσω όλες τις πληροφορίες να εκδηλωθούν στη ζωή μου. Εδώ υπάρχει ένα βασικό ζήτημα. Μπαίνουμε μέσα στην περιοχή του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, διότι ο νους είναι εξαιρετικός υπηρέτης, φτάνει εμείς να έχουμε συγκεκριμένους στόχους στη ζωή μας, έτσι ώστε και ο νους να δουλέψει ανάλογα. Εφόσον κλείσω το βιβλίο, αμέσως μετά μπαίνουμε στη μετεπισκόπηση. Η μετεπισκόπηση το αρχίζει και λέει, κοίταξε, θέλω να μάθω, θέλω να μπω σε περισσότερη λεπτομέρεια, πιθανόν να μιλούμε για 6 λεπτά το μάξιμο, που αρχίζεις και πηγαίνεις, εφόσον έχεις το σκοπό, αναζητάς την πληροφορία που μπορεί να βρίσκεται. Εδώ αρχίζεις και παίρνεις σημειώσεις. Οι σημειώσεις, το ιδανικό είναι να δημιουργείς ένα νοητικό χάρτη, το λεγόμενο mind map, έτσι ώστε να υπάρχει, να βοηθάς τόσο την νοημοσύνη που την εκφράζεις με λόγια, όσο και τη χωρική νοημοσύνη, λόγω του ότι το mind mapping δημιουργά ένα χάρτη με έννοιες. Οπότε μέσα σε διάστημα 6 με 9 λεπτών το μάξιμο, καταγράφεις τα κύρια σημεία τα οποία αφορά το στόχο τον οποίο έχεις θέσει. Το κλείνεις το βιβλίο και μετά αφήνεις 15 με 20 λεπτά για κυοφορία, όπως το λέμε. Ιδανικά θα μπορούσε να το αφήσεις για την επόμενη ημέρα, έτσι ώστε να μεσολαβήσει ο ύπνος. Μετά μπαίνεις στην ενεργοποίηση. Στην ενεργοποίηση πηγαίνεις πλέον, γίνεσαι πιο εστιασμένος, έχεις συγκεκριμένο σκοπό, έχεις ήδη πάρει τις βασικές έννοιες και τα βασικά επιχειρήματα του συγγραφέα και τότε έρχεσαι και πηγαίνεις σε συγκεκριμένες σελίδες. Τι γίνεται τότε? Εφόσον εντοπίσεις ότι υπάρχει η πληροφορία στη συγκεκριμένη παράγραφο, ακολουθάς διάφορες τεχνικές ταχείας ανάγνωσης. Το ένα είναι η ταχεία ανάγνωση, το super reading, το οποίο έρχεσαι και λες, διαβάζω στο κέντρο του βιβλίου και εφόσον δω έννοιες οι οποίες είναι σχετικές με το σκοπό μου, σταματώ και τότε πηγαίνω οριζόντια. Με αυτήν τη μέθοδο μπορούμε να καλύψουμε συνολικά μέσα σε διάστημα μισής ώρας ολόκληρο βιβλίο. Το ερώτημα τι είναι? Έχω μάθει το βιβλίο? Έχω μάθει το τι λέει? Όχι. Εκείνο που έχεις μάθει είναι την ουσία του σκοπού τον οποίο είχες. Από εκεί πέρα, εάν έχεις οποιαδήποτε άλλη ερώτηση που σου δημιουργείται, επανέρχεσαι, δεν προχωράσεις στη φωτοανάγνωση, πηγαίνεις πίσω στην ενεργοποίηση και πηγαίνεις στα θέματα τα οποία σε αφορούν. Οπότε φανταστείτε ότι ενώ σπάνια επανερχόμαστε σε ένα βιβλίο και ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να μας πάρει και 8 ώρες για να το τελειώσουμε, με τη φωτοανάγνωση, λόγω του ότι κάθε πέρασμα, συνολικό πέρασμα ήταν μισή ώρα και κάθε ενεργοποίηση είναι γύρω στα 10 με 12 λεπτά, σημαίνει ότι κάθε πέρασμα των 12 λεπτών απορροφώ περισσότερη πληροφορία και περισσότερη γνώση.